Την ικανοποίησή τους για την διοργάνωση του δεύτερου φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου εξέφρασαν στην Κάμερα της Νότιας Ελληνικής Τηλεόρασης τόσο οι βραβευθέντες του διαγωνισμού Ελαιολάδου όσο και οι συμμετέχοντες. Κύριε Κοντόπουλε, ήρθε ένα βραβείο στο φεστιβάλ για την Ανδρούσα. Πόσο σημαντικό είναι για την εταιρεία σας, που είσαστε και λίγα λόγια για το προφίλ της εταιρείας? Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται εδώ στη Μεσσηνία, σε έναν τόπο κατεξοχήν σχεδόν παραγωγής ελαιολάδου. Είναι ένα βραβείο στην ποιότητα του λαδιού εδώ της Ανδρούσας και είναι πολύ σημαντικό και για μας, για την εταιρεία μας, να δείξουμε ότι δεν φτάνει να έχουμε απλά το προϊόν, αλλά να το αναδεικνύουμε κιόλας. Έχουμε το πλεονέκτημα ότι παράγουμε το λάδι. Δεν είναι μόνο η τυποποίηση που κάνουμε, αλλά είναι η παραγωγή, το ελαιοτριβείο, από το οποίο μπορούμε και ελέγχουμε την ποιότητα του προϊόντος. Η εταιρεία Σερεμέτη, Σίνοξ, εμφανίστηκε πρώτη φορά φέτος στο φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς στην Καλαμάτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους διοργανωτές για την εξαιρετική τους οργάνωση, τον κόσμο που συμμετείχε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την ανταπόκριση του κόσμου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους ελαιοπαραγωγούς, τους καλαματιανούς και τους μεσίνιους που πέρασαν και ενημερώθηκαν από το περίπτερό μας και γενικότερα από την έκθεση και από όλους τους εκθέτες. Ευελπιστούμε και του χρόνου να έχει την ίδια εξέλιξη και την καλύτερη εξέλιξη και μεγαλύτερη η έκθεση και με μεγαλύτερες συμμετοχές και καλύτερη ανταπόκριση από το κοινό της Μεσσηνίας και όχι μόνο. Και φέτος στην έκθεση συμμετέχουμε στο περιπτερό μας προσφέροντας ετικέτες με νέο μηχάνημα εκτυπώσεις σε ρολό, μια μοναδική μηχανή για τη Μεσσηνία, η οποία προσθέτει στο μπουκάλι και στη συσκευασία κάτι παραπάνω από ό,τι συνήθως υπάρχει στην αγορά. Πώς την κρίνετε την έκθεση? Η έκθεση ήταν καλή, η συμμετοχή αρκετή και είναι μια προσπάθεια που έπρεπε να στηριχθεί από τους καλαματιανούς για να ανέβει ακόμα σκαλοπάτια και να γίνει καλύτερη ακόμα. Πώς σε λένε? Δημήτρη. Μου λέει γελιά και να τάνε όλα τα παιδιά. Και το λάδι σου αρέσει? Ναι. Πώς το τρως, για πες μου. Πού το βάζεις το λάδι και το τρως? Πάνω από το ψωμί. Η εντύπωση είναι άριστη. Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχουμε σαν μεγάλη χορηγή και ο λόγος της συμμετοχής μας είναι ότι πρέπει να είμαστε κοντά στην περιοχή της Μεσσηνίας, στην παραγωγή του ελαιολάδου που πιστεύουμε ότι είναι ο εθνικός μας πλούτος. Η άποψή μας λοιπόν είναι ότι πρέπει όλος ο λαός της Μεσσηνίας να το υποστηρίξει και του χρόνου ελπίζω ότι θα έχουμε μια ακόμα καλύτερη εκδήλωση. Έξω είχαμε έναν οριζόντιο φυγόκεντρο διαχωριστήρα ή decanter που είναι πιο γνωστό, που με αυτό το μηχάνημα κάνουμε την πρώτη επεξεργασία του ελαιοπολτού για να πάρουμε το πρώτο λάδι από την ελαιόμαζα. Και το μηχάνημα το οποίο είχαμε μέσα στην έκθεση ήταν ο ελαιοδιαχωριστήρας. Είναι το δεύτερο μηχάνημα εν σειρά με το οποίο κάνουμε καθαρισμό του λαδιού ή αλλιώς το polishing για να μπορέσουμε να το εμφιαλώσουμε.